Πάμε να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, τον Μαρίνο Σιζόπουλο. Τον έχουμε μαζί μας. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Καλό μεσημέρι στους τηλεθεατές σας. Για άλλο σας φωνάξαμε, αλλά δεν τη γλιτώνετε. Θα απαντήσετε και στην προεδρολογία, γιατί φαίνεται ότι κρατείτε και ζεστό το φλερτ με το Δίκο αυτή τη στιγμή. Χρήστο, μου ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι ποτέ δεν σας ρώτησα να μου πείτε τι θα με ρωτήσετε. Όχι, όχι. Εμείς είχαμε άλλη αφορμή. Απλώς ναι, έχετε το ελεύθερο να ρωτάτε ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε και όπως θέλετε. Ευχαριστούμε πολύ. Το λέτε, και αυτό, εγώ θα απαντάω. Το λέτε αυτό συγκεκριμένα, γιατί έχει προκύψει και μια ολόκληρη ιστορία, φιλολογία, παραφιλολογία με άλλους δημοσιογράφους. Αλλά καλά είναι να το λέτε, κύριε Σιζόπουλε, αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόησή σας. Πάμε τώρα στο φλερτ. Είμαι στη διάθεσή σας. Λοιπόν, υπάρχει φλερτ με το Δίκο τώρα για συνεργασία? Δεν είναι θέμα φλερτ με το Δίκο. Όπως ανακοινώσαμε προχθές στη συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Παπαδόπουλο, η πρόθεση της ΕΔΕΚ, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, είναι να διερευνήσει τη δυνατότητα και την προοπτική συμπόρευσης μαζί με το Δίκο στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Ναι. Φυσικά αυτό εξυπακούει ότι θα υπάρχει ανταλλαγή απόψεων, θα υπάρχουν συγκεκριμένες συγκλήσεις, θα υπάρχουν συγκεκριμένες συμφωνίες. Δεν σημαίνει ότι αυτή η προσπάθεια είναι προημίου επιβεβαιωμένη ή ενδεχομένως σίγουρη. Είμαστε σε μια διαδικασία διερεύνησης. Ανταλλάξαμε κάποιες απόψεις, όπως ανακοινώσαμε και δημόσια. Με το Δημοκρατικό Κόμμα έχουμε τις περισσότερες συγκλήσεις και τις λιγότερες αποκλίσεις σε θέματα πολιτικής και στο Κυπριακό και σε άλλα ζητήματα της εσωτερικής διακυβέρνησης. Και με βάση και την απόφαση την οποία πήρε η ανοιχτή συγκέντρωση του κόμματος στις 20 του περασμένου Μάρτη, οφείλουμε κατά προτεραιότητα να διερευνήσουμε αυτή την προψυχή. Ναι. Το αν θα κακοφορήσει ή όχι είναι θέμα το οποίο θα διαφανεί, πιστεύω, στην πορεία των γεγονότων και στη συνέχεια. Πάντως το λεκτικό που χρησιμοποιήσατε για να έτσι, πώς να το πω, χαρακτηρίσετε αυτή τη συνάντηση, δείχνει μια ζεστή σχέση πολιτικά. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο και κάτι της παραπάνω. Έτσι το καταλάβαμε εμείς. Χρήστο, είναι λογικό ότι μαζί με το Δημοκρατικό Κόμμα συνεργαστήκαμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις σε προεδρικές εκλογές. Άρα λοιπόν είναι ενδυνάμιο το Δημοκρατικό Κόμμα, ο πλησιέστερος σύμμαχος προς την ΕΔΕ. Mm-hmm. Και από ό,τι αντιλαμβάνουμε και από την πλευρά του Δίκο, υπάρχει ίδια αντίληψη ότι η ΕΔΕ είναι ο πλησιέστερος σύμμαχος προς το Δημοκρατικό Κόμμα. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι πάντα συμπορευόμαστε. Έχει και φορές που συμπορευτήκαμε, έχει και φορές που δεν συμπορευτήκαμε. Σωστό. Εμείς οφείλουμε κάτω από αυτό το αβέβαιο πια πολιτικό σκηνικό, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας και όσον αφορά το Κυπριακό αλλά και στα θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης, με το αυξημένο κόστος επιβίωσης για τους πολίτες και με όλες τις παρενέργειες που έχουμε από την οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2012-2013, συνεχίστηκε με τον κορονοϊό, σήμερα έχουμε τις επιπτώσεις από το ουκρανικό ζήτημα, αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει κάποια κόμματα που έχουμε συγκλήσεις σε βασικά θέματα πολιτικής να διερευνήσουμε τη δυνάμωση συνεργασίας, έτσι ώστε, όπως τονίσαμε και μετά τη συνάντηση, mm-hmm. ο στόχος δεν είναι απλά να εμβολιάσουμε το κυβερνητικό πρόγραμμα της επόμενης πενταετίας, αλλά είναι δυνατόν να το καθορίσουμε. Ναι. Και νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο, Δίκο και ΕΔΕΚ, αν συνεργαστούμε με προσοχή και με αμοιβαιότητα, μπορούμε να καθορίσουμε ακριβώς την πολιτική της επόμενης πενταετίας. Εσείς ημερίζεστε τους όρους που βάζει το Δίκο για το ζήτημα της αλλαγής. Εσείς τι αλλαγή ευαγγελίζεστε, κύριε Σιζόπουλε? Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει, Χρήστο, ότι για μας η εναλλαγή δεν πρέπει να είναι εναλλαγή προσώπου. Πρέπει να είναι εναλλαγή επί της ουσίας και στη ναι. διακυβέρνηση και στην πολιτική. Και νομίζω ότι τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια η ΕΔΕΚ έδειξε μια διαφοροποίηση σε σχέση με τις υπόλοιπες πολιτικές δράμεις πάνω σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν την πατρίδα μας. Ναι. Δεν αναφέρουμε μόνο στο Κυπριακό, αλλά να υπενθυμίσω στα θέματα του μνημονίου, στα θέματα του πουρέματος, στα θέματα των εκποιήσεων, στο θέμα του ειδικού τμήματος του δικαστηρίου που έχει σχέση με την προσφυγή των δανειοληπτών που διαφωνούν με τις υπερχρεώσεις των τραπεζών και με τις άδικες εκποιήσεις, ναι. στα θέματα της μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας, στα θέματα της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, στα θέματα των αξιογράφων. Βλέπετε ότι από την πλευρά της ΕΔΕΚ είχαμε διαφορετικές απόψεις σε μια μεγάλη γκάμα από πολιτικά ζητήματα που απασχόλησαν την πατρίδα μας. Ναι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε με κάποιες δυνάμεις και ενδεχομένως να διαμορφώσουμε κοινές προτάσεις για όλα αυτά τα ζητήματα. Και η αλλαγή πραγματικά
δεν πρέπει να είναι εναλλαγή προσώπων όπως συνέβη και πολλές φορές στο παρελθόν. Πρέπει να είναι αλλαγή επί της ουσίας όσον αφορά τη μορφή διακυβέρνησης και τις πολιτικές τις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσουν. Ναι, επί της αρχής, σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά το ερώτημα στον κόσμο παραμένει για μια μερίδα του κόσμου ότι τρεις από τους υποψήφιους που αυτή τη στιγμή βρίσκονται έτσι στην πρώτη γραμμή, Αβέροφ Νεοφύτου, Νίκος Χριστοδουλίδης, θα εξαγγείλει βέβαια σε μερικές μέρες και Ανδρέας Μαυρογιάννης, προέρχονται πάνω κάτω από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Θα το βλέπατε εσείς μια συνεργασία με κάποιον από αυτούς. Από εκεί και πέρα, γι' αυτόν ακριβώς εμείς θέλουμε να διερευνήσουμε προσοχή όλα τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν. Ναι. Ξεκαθαρίσαμε ποιες είναι οι προθέσεις μας, ξεκαθαρίσαμε ποιους υποψηφίους δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε και κάτω από ποιες προϋποθέσεις. Άρα, αυτό που για μας έχει μεγάλη σημασία είναι να δούμε. Υπάρχει δυνατότητα μαζί με το Δημοκρατικό Κόμμα, για παράδειγμα, να καθορίσουν μια κυβερνητική πολιτική στη βάση συγκεκριμένων παραμέτρων, χωρίς φυσικά να αποκλείουμε και τη δυνατότητα στον όποιον υποψήφιο θα υποστηρίξουμε να έχει γι' αυτό στην δική του τη συμμετοχή στην τελική διαμόρφωση αυτού του προεκλογικού και του μετεκλογικού ενδεχομένως προγράμματος. Εάν ναι, είμαστε έτοιμοι να το διερευνήσουμε. Και αυτό πράττουμε σήμερα. Μάλιστα. Αυτό όμως θα εξαρτηθεί από την τελική συμφωνία. Πότε θα πάρετε αποφάσεις και να σας ρωτήσουμε αν υπάρχει περίπτωση να δούμε και εσάς υποψήφιο πρόεδρο. Η ανοιχτή πολιτική συγκέντρωση του κόμματος ξεκαθάρισε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι θα πρέπει να διερευνήσουμε κατά προτεραιότητα την δυνατότητα συνεργασίας με πολιτικά κόμματα τα οποία βρίσκονται εκτός της διακυβέρνησης στη βάση συγκεκριμένων ενδεχομένων κατευθύνσεων. Και το δεύτερο, ακόμα και στα θέματα των υποψηφίων, δεν αποκλείεται και γι' αυτό το καθεστώς του κόμματος, εάν δεν έχουμε ενδεχομένως μια επαρκή σύγκληση που να ικανοποιεί, ας πούμε, για την δική μας την πλευρά. Αυτόνομη κάθοδο, αυτόνομη κάθοδο με Σιζόπουλο ή αυτόνομη κάθοδο με κάποιον άλλο. Και αυτό είναι ανοιχτό προς συζήτηση. Μπορεί και με τον πρόεδρο του κόμματος, μπορεί και με κάποιον άλλο. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η αυτόνομη κάθοδος ενός κόμματος είναι κατά κύριο λόγο με τον πρόεδρο του κόμματος που μπορεί να εκφράσει με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο και τις θέσεις του κόμματος και να έχει και την πολιτική ευθύνη της προβολής και της παρουσίασης. Ναι. Τώρα συμπληρώνεται και ένας χρόνος χωρίς την βιολογική παρουσία του Βάσου Λυσαρίδη, του ιδρυτή της ΔΕΚ. Τι άποψη θα είχε ο γιατρός για όλα αυτά που γίνονται στο πολιτικό σκηνικό? Εντάξει. Σε ποιο, γιατί έχουμε πολλά πολιτικά σκηνικά. Όχι, όχι στην προεδρολογία, έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση. Στο κομματικό πολιτικό σκηνικό έχουμε το ευρύτερο πολιτικό σκηνικό. Ναι. Όσον αφορά το ευρύτερο πολιτικό σκηνικό, νομίζω ότι πορευόμαστε στη γραμμή την οποία ο Βάσος Λυσαρίδης κατά την επανάληψη είχε διακηρύξει. Και όσον αφορά τις πολιτικές θέσεις και για το Κυπριακό και για θέματα διακυβέρνησης, αλλά και όσον αφορά τα θέματα των ενδεχόμενων συνεργασιών. Από εκεί και πέρα το έχουμε τονίσει ότι όσον αφορά ορισμένες δυστυχώς παρενέργειες οι οποίες υπήρξαν από σκόπιμες διαργασίες ή αν θέλετε δράσεις κάποιων μελών του κόμματος, αυτό σαφώς και μας στεναχωρεί. Ναι. Παρά το γεγονός ότι εμείς θα τα διαχειριστούμε με υπευθυνότητα, όπως αποδείξαμε μέχρι σήμερα, και παρά το γεγονός ότι κατά την επανάληψη έχουμε καλέσει αυτούς που έχουν μια διαφορετική άποψη να προσέλθουν στα συλλογικά όργανα του κόμματος και να καταθέσουν τις απόψεις τους και να γίνει μια επικοδομητική συζήτηση, δεν το έπραξα. Αυτό μας υποχρέωσε ακόμα να κάνουμε ακόμα ένα βήμα, το οποίο μέχρι στιγμής δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση. Εμείς καλέσαμε ακόμα και αυτούς, αν θέλουν, σε μια ανοιχτή και δημόσια συζήτηση στην παρουσία και των μέσων ενημέρωσης για αυτά τα ζητήματα. Αλλά μέχρι στιγμής βλέπετε ότι δεν υπήρξε καμία απολύτως ανταπόκριση. Και αυτό επιβεβαιώνει ακριβώς ότι δυστυχώς, αν όχι στο σύνολο, στις περισσότερες από αυτές τις ενέργειες οι οποίες έγιναν υποκρύβονται είτε προσωπικά συμφέροντα είτε αλλότριες ξένες προς το κόμμα στους δημότητες. Για το ενδεχόμενο συνεργασιών στον δρόμο προς την Κάλπη, ο γιατρός τι θέση θα έπαιρνε? Αυτό που πολλές φορές έγινε και στο παρελθόν, να υπενθυμίσω ότι όσον ο Βάσος Λυσαρίδης ήταν πρόεδρος του κόμματος, σε πάρα πολλές περιπτώσεις διερεύνησε τις δυνατότητες συνεργασίας με άλλα κόμματα που υπήρχαν κάποιες συγκλήσεις και στον Κυπριακό και σε άλλα ζητήματα. Άλλοτε καρποφόρησαν αυτές οι προσπάθειες, άλλοτε δεν καρποφόρησαν και γι' αυτόν ακριβώς υπήρχε και αυτό ο κάθοδος του Λυσαρίδη και το 1983 και το 1998. Ως εκ τούτου λοιπόν η γραμμή την οποία η ΕΔΕΚ ακολουθεί είναι αυτή. Αντιλαμβανόμαστε ότι λόγω του εκλογικού μεγέθους πολλές φορές μπορεί να μην μπορούμε να διαμορφώσουμε τις προεκλογικές συνθήκες όπως εμείς θα τις θέλαμε. Όμως θεωρώ ότι υπάρχει δυνατότητα τουλάχιστον να διαμορφώσουν κυβερνητικό πρόγραμμα στον βαθμό που εμείς θα θέλαμε. Και αυτό είναι που θα επιδιώξουμε
και να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο επίτευξη αυτού του στόχου. Είχε ένα ωραίο σλόγγαν ο γιατρός, αν θυμάμαι καλά, διεκδικητικός ρεαλισμός. Ήταν μαχητικός ρεαλισμός. Ναι, ήταν. Όταν είχε κατέβει και σε πάνω σε αυτή τη βάση εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε. Γι' αυτό διεκδικούμε. Διεκδικούμε για τους πολίτες, διεκδικούμε για την πατρίδα μας. Και νομίζω ότι αυτό το αποδείξαμε πάρα πολλές φορές με όλα αυτά τα οποία πράξαμε, που πολλές φορές κατηγορηθήκαμε. Ναι. Και να υπενθυμίσω και στον πρώτο τελευταίο καλύτερα κρατικό προϋπολογισμό. Ναι. Καταρθώσαμε για πρώτη φορά από καταβολής Κυπριακής Δημοκρατίας να κεφαλαιοποιήσουμε 13 προτάσεις προς όφελος των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού μας. Γι' αυτό κατηγορηθήκαμε. Μάλιστα. Για όλα τα υπόλοιπα χρόνια όμως που οι προϋπολογισμοί ψηφίζονταν χωρίς να κεφαλαιοποιηθεί τίποτε για τους πολίτες και ειδικά για αυτούς που είχαν ανάγκη, κανένας δεν κατηγορήθηκε. Μάλιστα. Αυτό ακριβώς επιβεβαιώνει το ότι είμαστε ενοχλητικοί. Εμείς θα συνεχίσουμε όμως να είμαστε καλοπροαίρετα ενοχλητικοί σε αυτούς όλους που δεν θέλουν να προστατεύσουν και να υπερασπιστούν τα δικαιώματα των πολιτών και κυρίως αυτό που έχουμε για ανάγκη. Εμείς ως ένα σοσιαλιστικό κόμμα, ο στόχος και η επιλογή μας και ο προσανατολισμός μας αυτό είναι. Έναντι οποιοδήποτε τιμήματος και προσωπικού και κομματικού να στηρίξουμε τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού μας και να στηρίξουμε και την πατρίδα μας. Κύριε Σιζόπουλε, ετοιμάζετε και κάποιες εκδηλώσεις για τη μνήμη του Βάσου Λυσαρίδη, να μας ενημερώσετε και γι' αυτό. Ναι, Χρήστο, με αφορμή τον ένα χρόνο από τον θάνατο του Βάσου Λυσαρίδη, έχουμε προγραμματίσει μια σειρά από εκδηλώσεις, ονοματοδοσίες πάρκων και οδών. Όμως αυτό που θεωρείται το πιο σημαντικό απ' όλα είναι η κορυφαία εκδήλωση, η οποία θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαΐου, γενέθλιο ημέρα του Βάσου Λυσαρίδη, στο Θέατρο Μπαλάς στη Λευκοσία, εκεί όπου στις 11 Μαΐου του 1969 έγινε το πρώτο ιδρυτικό συνέδριο της ΕΔΕ, για να τιμήσουμε την μνήμη του, είναι το πρώτο πολιτικό μνημόσυνο. Κύριος ομιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο κύριος πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος. Θα απευθύνουν χαιρετισμό ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, η ΕΔΕ και το Ίδρυμα Βάσου Λυσαρίδη. Και καλούμε όσους πραγματικά θέλουν να τιμήσουν την μνήμη του Βάσου Λυσαρίδη να παρευρεθούν σε αυτή την εκδήλωση. Θα είναι μια εκδήλωση λιτή, απέριπτη. Όπως ήταν ναι. Σε όλη την πολιτική και βιολογική του διαδρομή ο Βάσου Λυσαρίδης. Έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ που ρωτάει τι απέγινε το σπίτι του Βάσου Λυσαρίδη, κοντά στο Προεδρικό, εκεί στις κυβερνητικές κατοικίες. Υπήρχε μια σκέψη να γίνει και μουσείο, θυμόμαστε, μουσείο Λυσαρίδη. Ναι, είχε γίνει μια σκέψη να γίνει ένα μουσείο αγώνα για το 1964. Α, ναι, ναι. Με την ευκαιρία ότι ακριβώς ο Βάσου Λυσαρίδης ήταν ο πολιτικός ηγέτης των κοκκινοσκούφιδων που είχαν απελευθερώσει τον Απρίλιο του 1964 τον Πεντοδάχτυλο. Ήταν κυβερνητικό το συγκεκριμένο σπίτι, οπότε πια η κυβέρνηση είχε την ευθύνη να το διαχειριστεί. Από ό,τι έχω αντιληφθεί, το έχει παραχωρήσει σε κάποιον άλλον οργανισμό ή κάτι άλλο. Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή ακριβώς ποια είναι η εξέλιξη αυτής της διαδικασίας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σιζόπουλε. Εγώ σας ευχαριστώ.